Λοιπόν, αφού παίξαμε, κάναμε την πλάκα μας, ήρθε να πούμε κάτι σοβαρό. Αρχικά να ξεκινήσουμε από το πώς γίνατε ποδοσφαιριστές και οι δύο. Είμαστε μια ποδοσφαιρική οικογένεια. Ο πατέρας μας ήταν ποδοσφαιριστής, μετά προπονητής. Και όλο αυτό πέρασε και σε εμάς. Εμείς αγαπήσαμε το άθλημα από πολύ μικρή. Πήγαμε σε διάφορες ακαδημίες, σε διάφορες ομάδες. Ακολουθούσαμε την καριέρα του πατέρα μας σαν προπονητή. Και τώρα έχει φτάσει να είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και να το ακολουθούμε πολύ σοβαρά. Εντάξει, νομίζω όταν ο πατέρας σου ασχολείται με αυτό το επάγγελμα, θες δε θες, αναγκαστικά όχι θα το ακολουθήσεις, αλλά θα ασχοληθείς με αυτό. Μπορεί στο τέλος να μην σου βγει. Αλλά εντάξει, άμα είσαι σε ένα σπίτι που συνέχεια βλέπεις ποδόσφαιρο, κάποια στιγμή, όπως είναι φυσικό, κάτι θα κάνεις. Ζήτησε εσύ από τον πατέρα να σου πάει σε κάποια ακαδημία ή σε έβαλε μόνος? Όχι, ούτε μας πίεσαν. Ότι επειδή ξέρεις, επειδή εγώ είμαι προπονητής ή ποδοσφαιριστής, θα γίνετε και εσείς ποδοσφαιριστές. Δεν μας πίεσαν σε αυτό, εμάς μας άρεσε. Περάσατε από τη Λάρισα, περάσατε την ΑΕΚ και καταλήξατε στον Παναθηναϊκό να κάνετε τα πρώτα σας βήματα πιο επαγγελματικά. Τα χρόνια αυτά στον Παναθηναϊκό θεωρείτε ότι ήταν τα καλύτερά σας για να φτάσετε στο επίπεδο που θέλετε? Εμένα προσωπικά με βοήθησε αρκετά ο Παναθηναϊκός για τη βελτίωσή μου, διότι μέσα από τον Παναθηναϊκό έκανα και τη μεταγραφή, που είναι πολύ σημαντική για την καριέρα μου. Κοίτα, εγώ μπορώ, τον πρώτο χρόνο ήταν πολύ κακός για μένα, όταν πήγα στον Παναθηναϊκό. Γιατί τραυματίστηκα, δεν έπαιζα καθόλου, είχα μείνει τρεις μήνες έξω, είχα πάθει θυλάσσι στο δικέφαλο και γενικά δεν ήταν καλή χρονιά για μένα. Μετά το δεύτερο χρόνο στο εφηβικό είχα πάρει όλα τα μάτς, μετά πάλι στους νέους, αλλά όπως είπε και ο Τάσος, στον Παναθηναϊκό σε βοηθάνε πάρα πολλοί προπονητές. Ειδικά όταν ήρθε ο κ. Σαμαράς και μετά πιστεύω ότι όλοι οι προπονητές ασχολούνται μαζί σου και κοιτάνε το καλύτερο δυνατό για σένα. Μετά τον Παναθηναϊκό, ήρθε η Γιουβέντους. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, αρχικά δεν ήθελα να πάω, δεν ήθελα να αποχωρήσω την οικογένειά μου, τους φίλους μου, την Αθήνα. Το σκέφτηκα πολύ σοβαρά, μίλησα με τον μάνατζέρ μου, με την οικογένειά μου, μου είπαν ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την καριέρα μου. Αποφάσισα να πάω και τώρα βρίσκομαι ακόμα στη Γιουβέντους. Ποιες είναι οι διαφορές που έχεις συναντήσει? Φεύγεις από την Ελλάδα και πας για πρώτη φορά να παίξεις επαγγελματικά πλέον σε μια ομάδα στο εξωτερικό. Ποιες είναι οι διαφορές που έχεις συναντήσει από την προπόνηση που έγινε στην Ελλάδα, από αυτή που έγινε στην Ιταλία, γενικά από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το ποδόσφαιρο στη γείτονα χώρα? Διαφορά ταλέντου δεν υπάρχει, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, πιστεύω ότι κάποια παιδιά στην Ελλάδα έχουν περισσότερο ταλέντο από τα παιδιά που βρίσκονται στη Γιουβέντους. Η διαφορά η μεγάλη είναι ότι δουλεύουν πιο σκληρά και η προπόνηση είναι σε μεγαλύτερο ρυθμό, οπότε με τον καιρό βελτιώνονται και ξεπερνάνε το μεγαλύτερο ταλέντο που υπάρχει. Κατά καιρούς ήταν να πάρεις και τις ευκαιρίες σου στην πρώτη ομάδα. Τι δεν πήγε καλά και ακόμα δεν έχεις πάρει κάποια ευκαιρία? Έκανα την προετοιμασία με την πρώτη ομάδα. Τώρα βρίσκομαι ακόμα στην Πριμαβέρα. Η μεγαλύτερη απογοήτευση για μένα ήταν στο κύπελο πέρσι. Παίξαμε με το Αβελίνο, ήμουν αποστολή εγώ και άλλα τρία παιδιά της Πριμαβέρα. Ένα παιδί που ήταν και αυτός αποστολή έγραψε στο Twitter ότι είναι πολύ χαρούμενος για την αποστολή που θα βρίσκει στην πρώτη ομάδα. Ο προπονητής το είδε, δεν του άρεσε και μας ακύρωσε όλους χωρίς δεύτερη σκέψη. Αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη απογοήτευση. Έχεις για προπονητή όμως ένα παγκόσμιο πρωταθλητή, το Φαμπίτο Γκρόσο. Είναι και μόνο το γεγονός ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει πάρει το παγκόσμιο κύπελο? Είναι μόνο το ένα γεγονός που σε κάνει να θες να δουλέψεις πιο πολύ μαζί του, να βελτιωθείς? Είναι πολύ καλός άνθρωπος, πολύ έμπειρος. Οπότε σίγουρα μπορούμε να βελτιωθούμε μέσα από αυτόν. Δουλεύουμε καθημερινά πολύ σκληρά. Είναι νέος προπονητής, οπότε μας δίνει τα πάντα που έχει. Πίσω σου έχεις τη φανέλα με το νούμερο 20. Ναι. Σκέφτεσαι να τη φορέσεις? Δεν ξέρω αν θες αυτό το νούμερο, θες κάποιο άλλο, και να μπεις στο Juventus Arena μπροστά στον κόσμο της Juventus για να κάνεις την τεπούτα σου έστω αυτή τη χρονιά? Καταρχάς δεν με απασχολεί το νούμερο, ας παίξω και με το 0. Είναι ένα μεγάλο όνειρο. Από την πρώτη μέρα που ήρθα και υπέγραψα στη Juventus ήταν το όνειρό μου να κάνω το τεμπούτο με την πρώτη ομάδα και πιστεύω κάποτε να πραγματοποιηθεί. Ελπίζω. Πάμε λίγο στην Εθνική, που έχει σταματήσει η δικιά σου καριέρα μέχρι στιγμής στο 10-0. Δεν έχεις αγωνιστεί άλλο παιχνίδι? Όχι. Τι είχε γίνει τότε? Μα έχει μιλήσει ο ίδιος ο προπονητής, δεν έχει μιλήσει κανένας ποδοσφαιριστής να μας πει την εικόνα τη δικιά του. Γενικά ήταν μια πολύ άτυχη στιγμή. Μια ντροπιαστική ήταν για μας. Ο αγώνας, πιστεύω δεν αξίζαμε να δεχτούμε 10 γκολ. Ξεκίνησε στραβά ο αγώνας, δεχτήκαμε 2-3 γκολ, μετά μείναμε με 10 παίχτες. Γενικά ήταν γραφτό να γίνει. Χάσαμε 10-0. Είχαν γίνει κάποια παραπτώματα. Γενικά μετά τα παραφουσκώσαμε εξαιτίας του αποτελέσματος. Και
φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Ισχύουν αυτά που γράφονται για σένα για τους παίχτες σου? Ισχύουν, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο αριθμό. Θεωρείς δηλαδή ότι έπρεπε να βρεθούν αυτοί που φταίνε, να φωτογραφίσουμε δύο άτομα που φταίνε και φωτογραφήκατε εσείς, ως αδικημένος δηλαδή? Εντάξει, νιώθω λίγο αδικημένος, αλλά πιστεύω ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Έπρεπε κάποιος να τιμωρηθεί. Βγήκαν τα ονόματά μας στη φόρα, τιμωρηθήκαμε, τώρα αποτελεί παρελθόν. Συνεχίζουμε, έχουμε ένα νέο προπονητή. Είναι ένα πολύ σημαντικό τουρνουά το καλοκαίρι, το Euro. Είμαστε ήδη στους τελικούς, οπότε πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτό το κομμάτι. Είσαι έτοιμος δηλαδή να επιστρέψεις, οπότε κληθείς? Ναι, εγώ είμαι πανέτοιμος. Δεν έχει αλλάξει κάτι? Όχι, όχι. Είναι ουσιαστικά όταν δεν είναι περίοδος γιορτών ή να έχει κάποια εθνική ο Χρήστος, ο Τάσος, είσαι μόνος σου. Πόσο δύσκολο είναι? Στην αρχή ήταν δύσκολο, γιατί δεν είχα συνηθίσει έτσι. Δηλαδή τον πρώτο χρόνο όταν φύγανε, μου φαίνεται ένα περίεργο που ξυπνούσα μόνος μου, έπρεπε να φτιάξω εγώ το πρωινό μου, να φάω τι θα φάω το μεσημέρι, θα φάω το βράδυ. Μετά από κάποια στιγμή, όταν πέρασε μισός χρόνος, άρχισα να το συνηθίζω. Και δηλαδή τώρα που έρχονται και στις γιορτές, περνάμε χρόνο μαζί, φεύγουν. Δεν έχω πρόβλημα. Στην αρχή είχα. Πέρασαμε και στον Παναθηναϊκό. Η δεύτερη χρονιά σου σαν επαγγελματίας πέρυσι και κατέκτησες ένα τρόπαιο. Περίμενες ότι τόσο σύντομα στην καριέρα σου θα κατακτήσεις ένα κύπελλο Ελλάδος? Κοίτα, από τη στιγμή που είσαι Παναθηναϊκό, δεν είναι τίποτα πιθανό. Είτε αυτό είναι κύπελλο, είτε είναι πρωτάθλημα. Νομίζω ειδικά στο κύπελλο ότι ήταν πέρσι ειδικά ο μεγάλος μας στόχος. Δηλαδή αφοσιωθήκαμε σε αυτόν. Κοιτούσαμε όλα τα μάτς με σοβαρότητα και όπως είπες, καταφέραμε να το κατακτήσουμε. Πέρυσι είχαν ακούσει πολλά όμως στην αρχή της χρονιάς. Ότι η ομάδα δεν έχει τους παίχτες, πάει να ακολουθήσει τον δρόμο που ακολούθησε η ΑΕΚ. Απαντήσατε μέσα στο γήπεδο ίσως για όλα αυτά, θεωρείς? Κοίτα, στην Ελλάδα πάντα βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Αν δεν δούμε αποτελέσματα, θέλουμε να τα κάνουμε εμείς κάπως. Νομίζω ότι απαντήσαμε μέσα στο γήπεδο. Και αυτός είναι ο πιο σωστός τρόπος. Ότι δείξαμε ότι αυτή η ομάδα έχει και ταλέντο και σιγά σιγά βγάζει και ωριμότητα στο παιχνίδι της. Φέτος η ομάδα ξεκίνησε με πιο πολλές απαιτήσεις, τις οποίες έχετε δημιουργήσει εσείς από μόνοι σας πέρυσι. Είχατε και για την πρόκληση της Ευρώπης. Ήρθε αυτός ο αποκλεισμός από το Champions League. Σαν να μην τον περίμεναν πολύ από τις ανταλλαγές μετά το 0-0. Πώς σας επηρέασε για την μετέπειτα πορεία στην Ευρώπη? Εντάξει, σίγουρα ήταν μεγάλο κίνητρο για μας. Και οικονομικά θα ήταν επίσης μια μεγάλη ανάσα. Αλλά δεν πάβει να είναι Ευρώπη. Στην Ευρώπη υπάρχουν πολύ καλές ομάδες. Εμάς ήταν κάτι πρωτόγνωρο, γιατί την προηγούμενη χρονιά δεν είχαμε βγει Ευρώπη, είχαμε μόνο το πρωτάθλημα. Και έτσι θέλαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω στην Ευρώπη. Δεν το καταφέραμε. Μετά πήγαμε στους ομίλους του Europa League. Ούτε εκεί μπορώ να πω ότι τα πήγαμε καλά. Το καλό μέσα σε εισαγωγικά μπορώ να πω ότι κάναμε κάποιες καλές εμφανίσεις απέναντι σε ομάδες με μεγάλο μπάτζετ. Πιστεύω ότι αυτό ήταν το κέρδος της φετινής χρονιάς και ότι του χρόνου στην Ευρώπη θα παρουσιαστούμε πολύ καλύτεροι. Έκανες το ευρωπαϊκό σου ντεμπούτο φέτος. Τι μπορείς να κρατήσεις ως Χρήστος από αυτή την εμπειρία? Γιατί ως ομαδική δουλειά, καλός ή κακός, τίποτα. Δεν μπορείτε να κρατήσετε πολλά, μια σοπαλία, χωρίς νίκη. Σίγουρα, για κάποιο νέο παιδί που κάνει τα πρώτα βήματα, είναι σημαντικό να κάνει και παρουσία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό, είδα άλλες ομάδες, καλύτερες από εμάς πολλές φορές, πολύ ανταγωνιστικές, παίζεις με καλύτερους αντιπάλους από ό,τι στην Ελλάδα. Είναι και καλύτερη στιγμή να εξετάσεις σε τι επίπεδο βρίσκεσαι εσύ ο ίδιος. Νομίζω το είδα φέτος και πιστεύω ότι του χρόνου θα παρουσιαστώ και εγώ καλύτερος. Βλέποντας τον αδερφό σου να είναι στη Γιουβέντους, με την καλή έννοια, ζηλεύεις? Που έχει φύγει στο εξωτερικό. Πού παίζει στο εξωτερικό? Χαμογελάει. Εντάξει, ζηλεύω, όχι ζηλεύω με τον κακό τρόπο. Ζηλεύω με τον καλό τρόπο. Και χαίρομαι για εκείνον. Γιατί από ό,τι θυμάμαι, όταν είχε έρθει η πρόταση από τη Γιουβέντους, ήμουνα ο πρώτος που του είχε πει ότι πρέπει να πας. Είχες πάει και εσύ για δοκιμαστικά στην Ιταλία? Ναι, είχαμε πάει μαζί στη Σαμπτόρια και μετά στη Γιουβέντους.
η οποία Σαμπτόρια μας ήθελε, αλλά ο Χρήστος αποφάσισε να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Εγώ περίμενα λίγο ακόμα και ήρθε η πρόταση της Γιουβέντους. Έκανες καλά, θεωρείς? Ναι. Τι του είπες όταν ήρθε η πρόταση που σε διακόψαμε? Να πω εγώ που θυμάμαι. Πες εσύ, πες. Να θυμάσαι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχα πει δεν θα πάω. Δηλαδή σκεφτόμουν δικαιολογίες για να μείνω εδώ, ότι θα μου λείπει η οικογένειά μου για αυτά. Και από ό,τι θυμάμαι του είπα ότι δεν θέλω να πάω. Και κάπως με χαρακτήρες μου λέει, κάνα χαζώσαι, όπως έτσι, ότι πρέπει να πας, είναι μεγάλη ευκαιρία για σένα και ότι θα με βοηθήσει πολύ για την καριέρα μου. Διάφορα μετά το συζήτησα και άλλαξα απόψη. Ο πατέρας σας, ποια είναι η μεγαλύτερη συμβουλή που σου έχει δώσει, είτε όταν ήσουν καλά, είτε όταν δεν ήσουν καλά? Μεγαλύτερη συμβουλή ήταν όταν είχα πρωτοέλθει στον Παναθηναϊκό, που ήμουνα στο έτσι και έτσι να κόψω το ποδόσφαιρο. Να το κόψεις. Τρόπος του λέει. Ναι. Για σπουδές. Το είπα λίγο βαρύ. Όχι για σπουδές. Απλά ήμουνα πολύ απογοητευμένος γιατί είχα τραυματιστεί στην αρχή. Α, μιλάμε για την πρώτη χρονιά. Ναι. Εφηβικά. Εφηβικά, ναι. Ναι. Και έβλεπα τα άλλα παιδιά που ανεβαίναν στους νέους. Εγώ δεν είχα ανέβει. Και δεν είχα κάνει ένα μάτς σε όλη τη χρονιά. Και κάποια στιγμή είχα μιλήσει και μου είχε πει ότι ο ποδοσφαιριστής περνάει και δύσκολες και καλές στιγμές. Οι περισσότερες είναι δύσκολες στο ποδόσφαιρο. Οπότε όταν σου συμβαίνει αυτό, εσύ πρέπει να είσαι δυνατός και να βγεις νικητής από αυτό. Μεταφερόμαστε σε σένα, Τάσο. Μιλάτε πιο συχνά, λόγω ότι είστε και μακριά? Καταρχάς πιστεύω ότι εμείς οι δύο είμαστε πολύ τυχεροί. Έχουμε κάτι που άλλα παιδιά δεν μπορούν να το έχουν. Ο πατέρας μας είναι προπονητής, ήταν παλιά ποδοσφαιριστής, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο ποδόσφαιρο. Μας έχει βοηθήσει αρκετά μέχρι στιγμής. Εμένα προσωπικά βλέπει τους αγώνες μου, με καθοδηγεί πριν τους αγώνες, μετά τους αγώνες, τι έκανα λάθος, τι μπορώ να βελτιώσω. Αγωνιζόμαστε και στην ίδια θέση, δηλαδή ήταν επιθετικός και εγώ το ίδιο. Ναι, οπότε μας έχει βοηθήσει αρκετά σε αυτό το κομμάτι. Θεωρείς ότι έχεις πάρει στοιχεία από τον τρόπο παιχνιδιού του? Είμαστε και οι δύο αρκετά γρήγοροι, μπορώ να πω. Για εσένα, Χρήστο, παίζει μεγάλο ρόλο? Σημαντικό ή αρνητικό ότι λείπει? Κοίτα, εγώ θα το πω σαν καλό που λείπει. Καλό προς τι? Ότι είχε ακουστεί κάποια περίοδο ότι ήταν να έρθει στον Παναθηναϊκό. Πολλοί ήθελαν και πολλοί νόμιζαν ότι ήθελα κι εγώ, αλλά εγώ δεν ήθελα. Για να μην δημιουργηθεί θέμα ότι βάζει το γιο του, αυτό του Έλληνα. Ναι, γιατί ήταν πριν παίξω ακόμα και δυστυχώς ζούμε σε αυτή τη χώρα που σίγουρα θα ακουγόταν. Και ο Μαραντόνα να έμπαινε μέσα στο γήπεδο, σίγουρα θα ακουγόταν. Το συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό εκκρεμεί η ανανέωσή του. Μπορούμε να πούμε κάτι, έχουμε κάτι χειροπιαστό, έχετε συμφωνήσει, υπάρχει διαφορά? Στην αρχή υπήρχαν κάποιες διαφορές. Υπήρχαν κάποιες συζητήσεις με την ΜΠΑΕ και με τον εκπρόσωπό μου. Εντάξει, νομίζω ότι υπήρχε καλή διάθεση γενικά και από τις δύο πλευρές. Όπως είναι γνωστό, εγώ θέλω να μείνω στο Παναθηναϊκό και νομίζω ότι αυτό είναι και το καλύτερο για μένα. Και εντάξει, όπως έχει γίνει γνωστό τώρα τις τελευταίες μέρες, έχουμε σχεδόν συμφωνήσει και θα έχουμε νεότερα σε 2-3 εβδομάδες. Ουσιαστικά μένει το τυπικό. Ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που μας ανοίξατε το σπίτι σας, καταρχάς. Ευχόμαστε τα καλύτερα για τη συνέχεια και στους δύο. Μια καλή χρονιά να έχετε, μιας και είμαστε στις πρώτες μέρες του 2015. Και ό,τι καλύτερο για εσάς, την οικογένειά σας και το μικρό, βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.